Εδώ λοιπόν με το φίλο μου τον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη, ο οποίος μας εξασφάλισε και την υπέροχη διαμονή στο Princess of Naxos. Princess. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, για πες μου λίγο Βαγγέλη, καταρχήν όλη αυτή η, πώς να το πω τώρα, εκδήλωση ήταν διήμερο, τρίμερο, πώς να το πούμε. Είναι ένα φεστιβάλ που έγινε, το φεστιβάλ Γραβιέρας που το ονομάσαμε. Με τα καταπληκτικά τυριά. Φυσικά με τα καταπληκτικά τυριά. Είναι όπως το φεστιβάλ πατάτας που έχουμε. Τώρα κάναμε και το πρώτο φεστιβάλ Γραβιέρας. Το οποίο έγινε και πάρα πολύ πετυχημένο. Βέβαια, και θέλουμε να γίνει θεσμός, βέβαια. Γιατί, α, είναι η πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά είναι το πρώτο φεστιβάλ Γραβιέρας. Σας κάναμε και ποδαρικό. Φυσικά, ναι. Ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά, το πιστεύω βέβαια. Θα πάει. Λοιπόν, βασικά σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε πάντοτε τα τοπικά προϊόντα του νησιού μας. Πάρα πολλά, ειδικά η Νάξος φημίζεται γι' αυτό, για το κρέας. Φυσικά και φημίζεται, βέβαια. Η Νάξος καταρχήν, να ξέρετε, ότι ήταν πρώτα μέσα στον πρωτογενή τομέα και αργότερα εξελιχθήκαμε στον τουρισμό επάνω, στα καταλήματα. Ναι. Και όπως το βλέπετε λοιπόν, ότι εμείς πάμε να το κάνουμε συνδυαστικά πλέον. Μαζί με τον πρωτογενή τομέα και τον πρωτογενή στον τουρισμό επάνω, οι υπηρεσίες μας είναι άψογες. Και όχι μόνο αυτό, είσαι και ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε. Και θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό, αν κάποιος έρθει πρώτη φορά, όπως εγώ για παράδειγμα, ήρθα πρώτη φορά στο νησί, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να δει, πες μου κάποια secret places, τα οποία είναι πολύ γνωστά. Κοίταξε, η Νάξος καταρχήν έχει δυνατότητα να δουλεύει όλο τον χρόνο. Λοιπόν, ναι. Από εδώ και πέρα όμως, που έχει μπει ήδη πολύ καλά το καλοκαίρι. Ο καιρός βλέπετε είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, φυσικά και έρχεται για τον ήλιο θάλασσα, είναι πρώτο του προτέρημα να δει τον ήλιο θάλασσα. Από εκεί και έπειτα βέβαια μπορεί να δει και εσωτερικά του νησιού. Έχουμε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, ναι. Έχουμε φυσικές ομορφιές. Φυσικά για το καλό φαγητό και το τονίζουμε. Γιατί έχετε εδώ υπέροχα ταξιδιώτες, χωριά. Υπέροχα χωριά, παραδοσιακά χωριά. Μπορεί να δείτε απείραχο, τι να πούμε μέχρι τώρα. Και, μέχρι και. Που ξέρω ότι έχουν και καταράκτη. Ρουξούνα. Να το. Τι, πού είναι ο καταράκτη, θα έρθω την επόμενη φορά. Είναι πάνω, βόρεια. Ναι. Βόρεια, λέγεται Ρουξούνα. Μήπως πρέπει να έρθω καλύτερα Σεπτέμβριο για τον καταράκτη. Τώρα δεν τρέχει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Όμως καλύτερα, τρέχει. Ναι. Όταν έρχομαι και τις βροχές, τρέχει ακόμα περισσότερο. Ναι. Μονοπάτια, εμείς σαν ένας ξενοδόχων, εκτός επειδή στον ήλιο θάλασσα το έχουμε πετύχει, δηλαδή το τετράμινο το βλέπουμε, έχει αναπτυχθεί και κάθε χρόνο έχει περισσότερο τουρισμό. Ναι. Έχουμε ποντάρι και στον εναλλακτικό τουρισμό. Μέσα είναι το φαγητό που λέμε τώρα, όμως και τα μονοπάτια. Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια. Αυτό επίσης δεν είναι πολύ γνωστό. Κανονικά, περιπατητικές. Είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να πάμε πλέον και σε τουριστικές εκθέσεις. Πιο στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορούμε την Νάξο να την κάνουμε να δουλεύει σχεδόν όλο τον χρόνο. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι όσα νησιά έχουν αυτή τη δυνατότητα με τον περιπατητικό τουρισμό και τον εναλλακτικό γενικότερα, κερδίζουν περισσότερο γιατί κερδίζουν περισσότερους μήνες. Και κάτι σημαντικό. Ναι. Η Νάξο είναι πολύ εύκολα, πολύ προσβάσιμη πλέον έθνο. Δηλαδή, μπορούμε με το αεροπλάνο, πλέον έχουν πάρα πολλές πτήσεις, έχουμε 6-7 πτήσεις την ημέρα. Το πλοίο που είναι ωραιότατα που ήρθαμε κι εμείς. Το πλοίο φυσικά, είτε συμβατικό, και τα συμβατικά πλέον δεν είναι συμβατικά όπως παλιά, δηλαδή πάνε γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε 5 ώρες με το πλοίο το κανονικό έριξε κανονικά. Μετά τα ταχύβλα γύρω στις 3 ώρες εδώ. Έχουμε από σύνδεση από Ραφίνα, από αυτό. Πλέον και από Θεσσαλονίκη. Από την Ιταλία. Οπότε θα πιάσουμε και την Βόρεια Ελλάδα. Γιατί και εγώ Βορειοελλαδίτησα. Είμαστε εδώ σαν μένω στην Ελλάδα. Το είχαμε κόψει καιρό. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης και ωραία. Το καταφέραμε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τους περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά να δουν εδώ τις φυσικές μας ομορφιές, να περάσουν τέλεια, να φάνε καλά. Και να μας ξανάρθουν και να φέρουν περισσότερους φίλους. Αυτά. Και εμείς πάμε τώρα να φάμε με τα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ.